Σήμερα θα μιλήσουμε για το Άγιο Φως. Απευθυνόμαστε σε όσους αμφισβητούν το θεϊκό αυτό σημείο και θα μιλήσουμε με αδιάστατα στοιχεία. Η αληθινή ερμηνεία των γεγονότων είναι αυτή που λαμβάνει υπόψη της όλες τις μαρτυρίες και όχι μόνο αυτές που εξυπηρετούν τις προκαταλήψεις ορισμένων. Το να παρουσιάζουν οι αρνητές του θαύματος του Αγίου Φωτός μερικές μόνο μαρτυρίες ανθρώπων που δεν είδαν το θαύμα, σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει τις πολλαπλάσιες μαρτυρίες όσων είδαν το θαύμα. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει κάτι παραπάνω από μόδα. Κάτι περίπου σαν εθιμοτυπική υποχρέωση κάποιου πρωτοκόλλου την περίοδο πρώτου Πάσχα να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, έντυπης ή ηλεκτρονικής πάσης φύσεως δημοσιεύματα που επιχειρούν να θέσουν υπό αμφισβήτηση θεμελιώδεις αλήθειες της χριστιανικής πίστης. Γιατί τότε και όχι νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του έτους? Γιατί δεν βγαίνουν το καλοκαίρι, για παράδειγμα, να αμφισβητήσουν τη γέννηση του Χριστού ή το Άγιο Φως και το κάνουν μόνο λίγες ημέρες πριν συμβεί το γεγονός? Αυτό δεν σας κινεί καθόλου την περιέργεια? Δεν βλέπετε τι προσπαθούν να κάνουν? Ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν πριν από λίγες μέρες, αλλά και κατά το παρελθόν, είναι η εμφάνιση του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο κατά την εορτή της Αναστάσεως. Επειδή όμως, όπως είναι γνωστό και υπάρχει πλήθος μαρτυριών από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έως σήμερα, από χιλιάδες αυτόπτες μάρτυρες, αρκετές από τις οποίες είναι και καταγεγραμμένες, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ξέρουμε πως το Άγιο Φως είναι αληθινό. Η έλευση του Αγίου Φωτός κάθε Μεγάλο Σάββατο στον τάφο του Ιησού Χριστού είναι το μοναδικό θαυματουργικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο την ίδια μέρα, επί σχεδόν δύο χιλιετίες. Υπάρχουν συνολικά 70 ιστορικές μαρτυρίες από τον 4ο έως τον 16ο αιώνα, καταγεγραμμένες με αποδεικτικά στοιχεία πως είναι αληθινές. Εμείς θα παραθέσουμε μερικές από αυτές σήμερα στο κανάλι μας. 70 άνθρωποι και 70 μαρτυρίες, μεταξύ των οποίων 14 Γάλλοι, 9 Άγγλοι, 7 Έλληνες, 6 Γερμανοί, 5 Άραβες, 5 Αρμένοι, 4 Πέρσες, 4 Ιταλοί, 3 Ρώσοι, 3 Ισλανδοί, 2 Αιγύπτιοι, 2 Χαλδαίοι, 1 Μολδαβός, 1 Σύρος, 1 Αιθίωπας, 1 Βέλγος, 1 Αυστριακός και 1 Ελβετός, περιγράφουν την κάθοδο του Αγίου Φωτός, το οποίο κάθε Μεγάλο Σάββατο φανερώνεται στον τάφο του Θεανθρώπου, ως υπενθύμηση και ως επαλήθευση της Αναστάσεώς του. Τι ακριβώς είναι το Άγιο Φως και πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά? Το Άγιο Φως εμφανίστηκε για πρώτη φορά την ημέρα που αναστήθηκε ο Χριστός. Όταν αναστήθηκε ο Θεάνθρωπος, ένα υπερκόσμιο φως περιέβαλε το αναστημένο του σώμα, το λεγόμενο άκτιστο φως, το οποίο είναι το φως της θεότητάς του. Αυτό το φως γέμισε όλο τον τάφο. Αυτή είναι η πρώτη παρουσία του Αγίου Φωτός μέσα στην ιστορία, την ώρα που αναστήθηκε ο Χριστός, τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου του 33 μετά Χριστόν. Και από τότε μέχρι σήμερα, την ίδια ημέρα, στο ίδιο μέρος, το ίδιο φως, εμφανίζεται ως μια υπενθύμηση και μια επαλήθευση της Αναστάσεώς του. Ένα γεγονός, όταν πραγματοποιείται, τελειώνει και δεν επαναλαμβάνεται. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μοναδικό γεγονός της ιστορίας, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχει τελειώσει. Κάθε Μεγάλο Σάββατο το γεγονός της Αναστάσεως ξαναζωντανεύει ή αναβιώνει μέσα από το Άγιο Φως. Και όταν λέμε ότι η Ανάσταση αναβιώνει, σε κάποιο βαθμό κυριολεκτούμε κιόλας. Διότι την ώρα που εμφανίζεται το Άγιο Φως, εκείνη την ώρα, μέσα στο ναό είναι παρόν και ο Αναστημένος Χριστός. Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι το φως της Αναστάσεως του Θεανθρώπου είναι μια υπενθύμηση και μια επισφράγηση ότι ο Χριστός πράγματι αναστήθηκε. Γνωρίζετε το περιστατικό με το Άγιο Φως που σχίζει την κολόνα στο ναό της Αναστάσεως? Ακούστε το. Η θαυμαστή του εμφάνιση το μεσημέρι του Σαββάτου κάνει πολλά μάτια να δακρύσουν, καρδιές να σκερτήσουν, αλλά και πολλές φορές προκαλεί και αντιδράσεις από τους εκπροσώπους των άλλων δογμάτων, οι οποίοι θα ήθελαν εκείνοι να είναι στη θέση του Έλληνα Πατριάρχη. Αυτό όμως έχει λυθεί αιώνες τώρα, θαυμαστά και αναλύωτα στο πέρασμα των χρόνων. Μπαίνοντας λοιπόν στο ναό, μία και μοναδική πόρτα οδηγεί στο εσωτερικό του πανίερου ναού της Αναστάσεως. Πλάι της υπάρχει και μία άλλη πόρτα που την έκλεισε ο Σουλτάνος Σαλαντίν το 1187. Οι δύο αυτές πόρτες πλαισιώνονται από 11 μαρμάρινες κολόνες. Στην αριστερή πλευρά παρατηρούμε τη σχισμένη και μαυρισμένη κολόνα. Σύμφωνα με την παράδοση το 1520 επί Τουρκοκρατίας, Λατίνοι και Αρμένοι δωροδόκησαν τον Σουλτάνο Μουράτ και αυτός απαγόρευσε την είσοδο στον Πανάγιο Τάφο του Ελληνοορθόδοξου Πατριάρχη Σοφρονίου για την ακολουθία του Αγίου Φωτός. Στον τάφο μπήκε ο Αρμένιος Πατριάρχης με σκοπό να πάρει αυτός το Άγιο Φως. Οι Ορθόδοξοι μαζί με τον Πατριάρχη μας παρέμειναν προσευχόμενοι έξω από τον ναό κοντά στην Αγία Πόρτα. Ο Αρμένιος Πατριάρχης προσευχόταν για ώρες, αλλά το Άγιο Φως δεν του έκανε τη χάρη και δεν έβγαινε. Ξαφνικά αστραπές κάλυψαν το ναό
και κεραυνός έσχισε την κολόνα από την οποία βγήκε φως που άναψε στα κεριά του Πατριάρχη μας. Ο παρευρισκόμενος εμμύρης του Τούναμ, που ήταν επικεφαλής της φρουράς και διαπίστωσε το θαύμα, πίστεψε και έγινε χριστιανός. Οι Τούρκοι ύστερα τον θανάτωσαν. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Σουλτάνος έβγαλε φυρμάνι σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα να μπαίνει στον Πανάγιο Τάφο και να παίρνει το Άγιο Φως το είχε μόνο ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης. Κάτι που σεβάστηκαν όλοι τους επόμενους αιώνες μέχρι σήμερα. Υπάρχει και άλλη μια παρόμοια μαρτυρία, όμως με διαφορετική ημερομηνία, που λαμβάνει η χώρα το 1579. Ίσως πρόκειται για την ίδια μαρτυρία. Όμως εμείς σας την παραθέτουμε και αφήνουμε εσάς να αποφασίσετε αν πρόκειται για το ίδιο γεγονός. Το Μεγάλο Σάββατο του 1579, οι Τούρκοι κυβερνήτες της Ιερουσαλήμ απαγόρευσαν τον Έλληνα Πατριάρχη και τους Ορθόδοξους πιστούς να εισέλθουν στον ναό για την καθιερωμένη τελετή. Κατά τη δύση του ηλίου, και ενώ ο Πατριάρχης στεκόταν πλησίων ενός κύωνα στην πύλη του ναού, ο κύωνας διεράγει και αναφλέγει, και ο Πατριάρχης άναψε τις λαμπάδες του από τη φλόγα που ξεπήδησε από το μάρμαρο. Το γεγονός αυτό καταγράφεται σε τρεις ανεξάρτητες ιστορικές πηγές, από έναν Έλληνα ιερομόναχο, έναν Αρμένιο χρονογράφο και έναν Μολδαβό χρονογράφο. Η αρχαιότερη μαρτυρία για το γεγονός καταγράφεται σε ένα χειρόγραφο του έτους 1608 από τη βιβλιοθήκη του Μονάχου. Ίσως τα δύο παραπάνω περιστατικά να είναι τα ίδια, απλά να έχει γίνει λάθος με τις ημερομηνίες. Αν κάποιος γνωρίζει, σας παρακαλώ στα σχόλια του βίντεο, ας μας πει την άποψή του. Θέλετε παραπάνω θαύματα και μαρτυρίες? Ακούστε παρακάτω. Η αρχαιότερη ιστορική μαρτυρία σχετικά με την παρουσία του Αγίου Φωτός αφορά τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή, αρμενικής καταγωγής πατέρα, ο οποίος ασκήτευε σε μια σπηλιά κάτω από το βράχο του Γολγοθά στις αρχές του 4ου αιώνα. Το Άγιο Φως κατήλθε παρουσία του Αγίου και άναψε μια κανδύλα που υπήρχε στον τάφο. Το περιστατικό έλαβε χώρα περί το έτος 330 μετά Χριστόν και έχει καταγραφεί από τρεις Αρμένιους ιστορικούς. Την εποχή εκείνη βεβαίως δεν υπήρχε ειδική τελετή. Το Άγιο Φως εμφανιζόταν μόνο του, χωρίς να το προσκαλεί κάποιος. Η τελετή άρχισε να σχηματίζεται στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα. Από τον 8ο αιώνα έως τον 15ο αιώνα, δηλαδή επί 8 συνεχόμενους αιώνες, την ώρα της τελετής του Αγίου Φωτός δεν υπήρχε κανένας μέσα στον τάφο. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης δεν εισέρχονταν στον τάφο, αλλά διάβαζε τις ειδικές επικλήσεις έξω από το μνημείο, ενώπιον όλου του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι όταν άναβε η κανδύλα μέσα στον τάφο και εμφανιζόταν το Άγιο Φως, το μνημείο ήταν άδειο και κλειδωμένο. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που την εποχή εκείνη δεν υπήρχε καμία αμφιβολία περί της αυθεντικότητας του θαύματος. Το θαύμα είχε τόσο μεγάλο κύρος πριν από μια χιλιετία που κυριολεκτικά μάλωναν χριστιανοί και μουσουλμάνοι για το ποιος θα είναι αυτός που θα μπει πρώτος στον τάφο μετά την εμφάνιση του φωτός. Πολλές φορές έμπαινε πρώτος ο Σουλτάνος ή ο Εμμύρης. Σας διαβάζω μια πολύ σύντομη διήγηση που προέρχεται από ένα μουσουλμάνο, τον Ιμν Αλ-Κάς, ο οποίος έγραψε το έτος 940. Το Μεγάλο Σάββατο οι πιστοί συγκεντρώνονται γύρω από το βράχο του τάφου. Ο Εμμύρης και ο Ιμάμις του Τεμένους είναι παρόντες. Ο Σουλτάνος κλειδώνει την πόρτα του τάφου. Όλοι παραμένουν ακίνητοι, μέχρι που αντικρίζουν ένα φως παρόμοιο με λευκή φωτιά, το οποίο βγαίνει από το εσωτερικό του τάφου. Τότε ο Σουλτάνος ανοίγει την πόρτα και εισέρχεται κρατώντας μια λαμπάδα, την οποία ανάβει με αυτό το φως και εν συνεχεία εξέρχεται. Η φλόγα της αναμένης λαμπάδας δεν καίει, τη δίνει στον ημάμι που τη μεταφέρει και ανάβει τις κανδύλες του Ισλαμικού Τεμένους. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης διάβαζε τις καθιερωμένες επικλήσεις για την έλευση του Αγίου Φωτός έξω από τον τάφο, ενώπιον όλου του παριστάμενου πλήθους. Όλα γίνονταν φανερά. Ο τάφος ήταν κλειδωμένος και άδειος, και ξαφνικά ένα λευκό φως βγήκε από το εσωτερικό του. Πρόκειται για το υπερφυές φως που πηγάζει από τον ίδιο τον τάφο. Τότε ο Σουλτάνος ξεκλείδωσε τον τάφο και εισήλθε για να ανάψει τη λαμπάδα του. Οι μουσουλμάνοι συμμετείχαν σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια επισημότητα που νομίζει κανείς ότι η τελετή ήταν δική τους. Φανταστείτε λοιπόν πόσο κύρος είχε το θαύμα την εποχή εκείνη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης και η αναφορά ότι η ιερή φλόγα δεν καίει. Ο Ιμν Αλ-Κάς είναι ο πρώτος ιστορικός που αναφέρει ότι το Άγιο Φως δεν καίει. Κάτι που παρατηρείται μέχρι σήμερα, όχι όμως από όλους τους ανθρώπους. Νομίζω θα άξιζε μια εκτενέστερη αναφορά στην περίπτωση του μοναχού Μητροφάνη, που βίωσε το θαύμα ως αυτόπτης μάρτυρας. Ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ο μοναχός Μητροφάνης, με καταγωγή από την Κερασούντα του Πόντου, κρύφθηκε το Μεγάλο Σάββατο του 1926 σε μια ισοχή στην οροφή του τάφου, με αποτέλεσμα να βιώσει την έλευση του φωτός από κοντά. Το πρώτο που αντίκρισε ήταν ένα γαλάζιο φως, το οποίο μετατράπηκε σε λευκό και εν συνεχεία μεταμορφώθηκε σε μια ολοφώτινη σφαίρα, όπως ο ήλιος. Αυτό το φως ήταν η αιτία που άναψαν η κανδύλα και οι δεσμίδες των κεριών που κρατούσε ο Πατριάρχης. Ο ίδιος ο μοναχός, όπως αναφέρει, ένιωσε το σώμα του να φλέγεται ολόκληρο. Σύμφωνα με τις 70 ιστορικές πηγές που υπάρχουν, την ώρα που εμφανίζεται το φως μέσα στο ναό της Αναστάσεως, λαμβάνουν χώρα 5 διαφορετικά γεγονότα.
ή 5 διαφορετικά φαινόμενα. Το πρώτο είναι ότι όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για ένα φως που έρχεται από τα ουράνια, από τον τρούλο του ναού, το οποίο διαχέεται και ξαπλώνεται μέσα στο ναό. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που το περιγράφουν κυριολεκτικά σαν αστραπή. Το δεύτερο φαινόμενο είναι ότι το ίδιο φως βγαίνει μέσα από τον τάφο, δηλαδή αναδύεται μέσα από το βράχο του τάφου. Το τρίτο φαινόμενο είναι ότι κάποιες από τις λαμπάδες ή τα λιχνάρια των πιστών ανάβουν μόνο τους. Το τέταρτο είναι ότι η φλόγα η οποία ανάβει τις λαμπάδες δεν καίει. Και το πέμπτο είναι ότι η κανδύλα μέσα στον τάφο ανάβει από μόνη της. Πέντε λοιπόν διαφορετικά φαινόμενα τα οποία λαμβάνουν χώρα περίπου στον ίδιο χρόνο. Αξίζει όμως να επαναλάβουμε ότι εκείνη την ώρα που ανάβει η κανδύλα και αναδύεται το άγιο φως εντός του τάφου, δεν υπάρχει κανένας μέσα στο μνημείο. Ο τάφος είναι άδειος και κλειδωμένος. Επίσης, αν λάβουμε υπόψη ότι την εποχή εκείνη πριν από 1000 χρόνια δεν υπάρχει ηλεκτρισμός, δηλαδή δεν υπάρχει τεχνολογική δυνατότητα να αναπαράγει κάποιος μια αστραπή, δεν μένουν περιθώρια για την παραμικρή αμφιβολία περί του θαύματος. Πέραν πάσης αμφιβολίας, το Άγιο Φως είναι ένα σημείο θεϊκό. Ο καθένας έχει δικαίωμα να αμφισβητεί ό,τι θέλει και να πιστεύει σε ό,τι θέλει. Φτάνει να μην προσβάλλει την πίστη των άλλων ανθρώπων. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι το Άγιο Φως στις μέρες μας καταδιώκεται όχι από άλλα θρήσκους, αλλά και από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις Ορθοδόξων. Παλιότερα είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας οι δηλώσεις ενός αρχιερέα που ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ο οποίος αμφισβητεί με πρωτόγνωρο μένος την αυθεντικότητα του θαύματος. Ο εν λόγω επίσκοπος ισχυρίζεται ότι δεν κατέρχεται θαυματουργικός κανένα φως και ότι οι χιλιάδες πιστοί οι οποίοι βιώνουν και βλέπουν το Άγιο Φως στο πέρασμα των χρόνων έχουν όλοι παρεστήσεις. Δηλαδή δεν βλέπουν το φως, αλλά φαντάζονται ότι το βλέπουν. Οι απόψεις του επί του θαύματος, εκτός από ανυπόστατες και φάνταστες, είναι και άκρο τις προσβλητικές προς τους πιστούς που βιώνουν το φως και τη χάρη του αναστημένου Χριστού. Το Άγιο Φως κατέρχεται κάθε χρόνο και πλημμυρίζει τα πάντα, όχι μόνο τον τάφο, αλλά και όλο τον ναό, και ανάβει κάποιες από τις λαμπάδες των πιστών ή ακόμη και κανδύλες που υπάρχουν εντός του ναού. Το φως κατέρχεται και επισκιάζει όλη την Αγία Γη. Και πρωτίστως επισκέπτεται τις καρδιές και τις ψυχές των καλοπροαίρετων και αγαθών ανθρώπων. Ως εκ τούτου, το θαύμα του Αγίου Φωτός είναι τελείως αποκομμένο και ανεξάρτητο από αυτά που κάνει ο Πατριάρχης εντός του τάφου και από το αν η κανδύλα ανάβει με φυσικό τρόπο ή όχι. Αν ένας επίσκοπος ή Πατριάρχης δεν πιστεύει στο θαύμα, αυτό δεν σημαίνει ότι το θαύμα καταργείται. Το Μεγάλο Σάββατο του 2008, ο Ρώσος φυσικός Αντρέι Βολκόβ, καθηγητής φυσικής και μηχανικής των υλικών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Πυρηνικών Ερευνών της Μόσχας, προσπάθησε να καταγράψει την κάθοδο του φωτός με κάποια ειδική συσκευή, με ένα ψηφιακό παλμοσκόπιο. Η συσκευή κατέγραψε 3 αόρατες ηλεκτρικές εκενώσεις, δηλαδή κάτι σαν αόρατες αστραπές, την ώρα που εμφανίστηκε το Άγιο Φως. Όπως αναφέρει ο Βολκόβ, οι μετρήσεις του επιβεβαιώνουν τη θαυματουργική φύση του φαινομένου, καθώς μέσα στο ναό έλαβαν χώρα 3 γεγονότα, τα οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει πλήρως ανεξήγητα και ανερμήνευτα. Η έρευνά του δημοσιεύτηκε σε ρωσικό επιστημονικό περιοδικό, σε άρθρο που υπογράφεται από 5 Ρώσους επιστήμονες. Ακολουθεί η συγκλονιστική μαρτυρία ενός συγγραφέα που έγραψε για το Άγιο Φως το Μεγάλο Σάββατο του 1998. Έχω συμμετάσχει στην τελετή 19 φορές. Την πρώτη φορά το Μεγάλο Σάββατο του 1998 βρισκόμουν κάτω από το βράχο του Γολγοθά, μέσα στο ναό της Αναστάσεως, σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από τον τάφο του Χριστού, χωρίς να έχω οπτική επαφή με τον τάφο. Ο ναός ήταν ασφυκτικά γεμάτος, υπήρχαν περίπου 8.000 άτομα. Το μέρος όπου στεκόμουν ήταν πολύ σκοτεινό και επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Ξαφνικά, εμφανίστηκαν ψηλά στον αέρα κάποιες γαλάζιες εκλάμψεις, σαν μικρές αστραπές. Εκείνη τη στιγμή ο κόσμος φώναξε δυνατά. Ακούστηκαν εκατοντάδες φωνές από διαφορετικά μέρη του ναού, από ανθρώπους που είδαν τις γαλάζιες αστραπές. Ήταν σαν να μπήκε γκολ στο γήπεδο. Την ίδια χρονική στιγμή άναψε μόνη της η λαμπάδα μιας γυναίκας, η οποία στεκόταν ακριβώς μπροστά μου, σε απόσταση λιγότερο από ένα μέτρο. Άπλωσα αμέσως το χέρι μου και άναψα τη λαμπάδα μου. Το ίδιο έκαναν και δεκάδες άλλοι άνθρωποι που έπεσαν πάνω της για να πάρουν το φως. Πολύ γρήγορα το φως εξαπλώθηκε σχεδόν σε όλο το ναό, από λαμπάδα σε λαμπάδα. Εκείνη την ώρα η σκέψη μου στράφηκε στον τάφο του Χριστού. Προσπάθησα να διασχίσω το πλήθος με σκοπό να φτάσω στον τάφο. Ένιωσα την ανάγκη να δω τι συμβαίνει εκεί. Όταν έπειτα από περίπου 10 λεπτά κατάφερα να προσεγγίσω το μνημείο, έμεινα έκπληκτος ότι ο Πατριάρχης δεν είχε βγει ακόμα από το εσωτερικό του. Το Άγιο Φως είχε ήδη εξαπλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του ναού, χωρίς να είχε βγει ακόμα ο Πατριάρχης έξω, ο οποίος άρχισε να εξέλθει λόγω ασθενείας. Αυτό που βίωσα εκείνο το Μεγάλο Σάββατο του 1998 ήταν στην ουσία ένας αναπάντεχος τριπλός συγχρονισμός. Οι γαλάζιες αστραπές που εμφανίστηκαν στον αέρα, οι δυνατές χιαχές του κόσμου και η ανάφλεξη μιας λαμπάδας ακριβώς μπροστά στα μάτια μου.
Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι τα τρία αυτά φαινόμενα έλαβαν χώρα ταυτοχρόνως, σχεδόν μέσα στο ίδιο δευτερόλεπτο. Ο Χριστός πράγματι αναστήθηκε και είναι συνεχώς στο πλευρό μας, με πολυπίκυλους τρόπους. Εμείς πολλές φορές τον εγκαταλείπουμε, εκείνος δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες που θα μπορούσαμε να παραθέσουμε και να μιλάμε για ώρες, όμως θέλω να πιστεύω πως με όσα αναφέραμε παραπάνω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.